Καλημέρα σας από το γνωστό πρωταθληματικό μέρος. Σήμερα είναι 5η 18 Ιουλίου και βλέπουμε σκυροδέτηση στη δοχό στέψης στο νότιο δυτικό κομμάτι. Λοιπόν, επίσης βλέπουμε εργασίες στην παλιά σκεπαστή πάνω και πέρα, σχηματίστηκαν και οι σάρισες, έτσι, τελευταίες μάλλον για αυτό το γήπεδο. Λοιπόν, γιατί εδώ πέρα βλέπω τις καλύψανε, έχει ανέβει πιο πάνω το σύστημα, από κάτω ξεκαλουπώσανε. Είμαι στο νότιο ανατολικό κομμάτι, έτσι, και γενικά το νότιο τμήμα είναι αυτό που χρειάζεται την περισσότερη εκεί γίνεται σκυροδέτηση, όπως σας είπα, την περισσότερη εργασία, και αυτό γίνεται, έχουν πέσει εδώ full. Λοιπόν, κάτω οι σιδεράδες, βλέπω τα μπλε καπελάκια, ετοιμάζουν ενισχύσεις για να στείλουν πάνω στην κερκίδα, και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχει κλείσει και αυτό εδώ το κομμάτι, το νότιο πέταλο, και θα έχει ξανασηκωθεί η παλιά σκευαστή. Λοιπόν, να πω ότι εχθές ήρθε στην Ελλάδα ο Ιταλός Βέρντε και υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας, και περιμένουμε τώρα και τον Ολιβέιρα. Δύο μεταγραφές οι οποίες θα ενισχύσουν την ομάδα μας και θα πάμε καλύτερα στο πρωτάθλημα. Ελπίζω να έρθει και αυτό προς τα εμάς, το πιάσατε το προηγούμενο. Λοιπόν, ωραία. Και έτσι τώρα οι λειτουργίες τύπου δεν γίνονται μεταγραφές, δεν και τα λοιπά, ξεπερνιόνται. Οπότε όλοι πρέπει να είμαστε δίπλα στην ομάδα, σίγουρα με κάρτα φίλου, όλοι κάρτα φίλου, και όποιος μπορεί και έχει την οικονομική δυνατότητα να πάρει και διαρκείας. Και όχι μόνο να το πάρει, να έρχεται, γιατί πέρσι παρατηρήθηκε ότι με 14.500-15.000 διαρκείας ερχόταν η μισή στο γήπεδο. Πηγαίναμε η μισή στο γήπεδο. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται η ομάδα θα αναγκάσει όλο τον κόσμο τώρα αυτή τη φορά να έρχεται στο γήπεδο. Λοιπόν, ωραία. Ένα άλλο θέμα είναι ότι θέτω σε δημόσια βιντεακή διαβούλευση. Το θέμα είναι ότι αν σας έχουν κουράσει τα βιντεάκια αναλύσεων και παραναλύσεων με τον καλό το φίλο, έτσι, ή τα δικά μου τα βιντεάκια τα οποία είναι πυκνά, έτσι, δεν είναι ανάγκη να σκοτωνόμαστε, άμα θέλετε τα απαλύνουμε κιόλας, σας ακούω. Λοιπόν, προχωράμε. Και σε πιο κοντινό πλάνο η σκυροδέτηση της δοκού στέψης και οι εργασίες που γίνονται εδώ πέρα πάνω στην σκεπαστή, παλιά σκεπαστή, και στο νότιο ανατολικό κομμάτι. Εδώ κάτω είναι αποθήκη σιδερικών. Ωραία. Και από ένα άλλο σημείο
ισχυροδέτηση. Έτσι. Λοιπόν, του νότιο-δυτικού κομματιού μένει να γίνει σκυροδέτηση στην πλάκα της παλιάς σκεπαστής, εκεί που σιδέρουν τώρα και που είναι οι Σάρισσες. Λοιπόν, έρχεται προσεχώς, από ό,τι λένε και οι πληροφορίες. Ωραία. Λοιπόν, εδώ πέρα, εκεί πέρα τι έχουμε, δοκό στέψεις, και εκεί έχουμε δοκό στέψεις, αλλά από κάτω έχουμε και ξύλα και παραξύλα. Σιγά σιγά αυτά φεύγουνε, δεν μας μένουν μόνιμα, και το γήπεδο παραδίδεται. Το θέμα τώρα είναι να αρχίσει η υπογειοποίηση. Αρχές Σεπτεμβρίου, τέλος Αυγούστου, όταν είναι η ώρα, να είναι στην ώρα της και να προχωρήσουμε και για τα υπόλοιπα. Όπως είπα και σε ένα φίλο που μου είπε ότι να μπούμε του χρόνου και τα λοιπά, λέω, αν δεν μπούμε του χρόνου, ένας καλός τρόπος να ξεχάσουμε τον πόνο μας, το πιάσα το πονούμενο, είναι να παίζουμε μπαλάρα, έτσι, και να πάρουμε και το πρωτάθλημα. Αυτό όντως είναι ένας καλός τρόπος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα στάντερ, έτσι, και όλα είναι υπό τι τώρα, ξέρω εγώ τι να πω, που είναι ο καλός ο φίλος να βοηθήσει. Τέλος πάντων, υπό αμφισβήτηση, υπό αναζήτηση, έκπληξη, όλα τα έχει ζωή. Λοιπόν, όπως φαίνεται όμως, η ομάδα μας, τι κόλπο είναι αυτό, να ο φίλος με την μπαγκαζιέρα από πάνω, καιρό είχα να τον δω. Όπως φαίνεται όμως, η ομάδα βρίσκει δρόμο, βρίσκει ένα προπονητή ο οποίος φαίνεται ότι κάτι κάνει, έτσι μην τον βγάλουμε από τώρα Μουρίνιο, λοιπόν, και πλαισιώνεται από παίχτες οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν σε υψηλό επίπεδο και να είναι όπως πρέπει. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα από κάτω βλέπω ένα κόλπο, μάλλον κάπου θα ξέμεινε αυτό, δεν ξέρω αν το βλέπετε κι εσείς. Λοιπόν, εδώ η σκάλα, εδώ έχει ένα σίδερο, δεν ξέρω τι σίδερο είναι αυτό, από κάπου θα ξέμεινε. Λοιπόν, ωραία. Οπότε αξίζει σε αυτή την ομάδα να σταθούμε δίπλα της, έτσι, να την αγαπήσουμε λίγο περισσότερο. Ήδη βλέπω μια μεταστροφή, δηλαδή παλιά μόλις γινόταν κάτι ατυχές λέγανε όλοι βάζετε έργα του γηπέδου και δεν γίνονται μεταγραφές και δεν και δεν και πολλά από κάτω. Τώρα μετά τις δύο μεταγραφές αυτές, μία που ήρθε και μία που θα έρθει, μόλις βάζει στο γήπεδο, τι γήπεδάρα που θα έχουμε, χαμός, παλάτι, έδρα κτλ. Λοιπόν, τα πρώτα δείγματα φάνηκαν. Λοιπόν, η Νίνα και ο Θάνος ήταν και θα είναι για πάντα εδώ. Ωραίο μήνυμα, μπράβο. Α, εδώ. Τίγρη προχώρα και μη μασάς. Μήπως τους καταπιεί τώρα, έχουμε και αυτό το κόλπο. Και εδώ βλέπω κίνηση. Βέβαια πήρα την πληροφορία ότι βάζουν δεύτερο διάδρομο, οπότε πάω να το δείξω. Έλεγα πριν λοιπόν ότι με αυτά και με αυτά βλέπω ότι υπάρχει μια μεταστροφή της ψυχολογίας, έτσι. Βέβαια πάντα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κάτι θα πούνε, έτσι. Θα πούνε γιατί αυτός ο παίχτης τώρα που ήρθε λέγεται Βέρντε και δεν λεγόταν Τζάλο, δηλαδή κίτρινος, του πιάσει το φαινόμενο, γιατί έχει μουσική και πολλά και διάφορα. Λοιπόν, όμως οι περισσότεροι βλέπω ότι μια χαρά.
Λοιπόν, θα με επιτρέψετε τον Βέρντε, επειδή Βέρντε σημαίνει πράσινο, όταν αρχίσει και κάνει τα κόλπα του, έτσι, να τον βγάλω Βέρντε, τον Ιταλό μου μουσικοσυνθέτη. Οπότε θα τον λέω εγώ Βέρντε. Για πάμε γερά. Λοιπόν, με ευχαρίστηση σας παρουσιάζω την δεύτερη γέφυρα, διάδρομο, τέλος πάντων, όπως τα λέει και ο καλός ο φίλος, ο οποίος μπήκε από την από εδώ πλευρά, δηλαδή τη βόρειο δυτική. Ωραία. Και για κάτσε να δούμε ένα λεπτό. Με πιο μεγάλη ευχαρίστηση σας παρουσιάζω τα κόλπα, δηλαδή τα στοιχεία τα οποία ενώνουν το στέγαστρο, το ήδη υπάρχον, με τη δοκό στεύσης. Να, πάνω στο εφέδρανο εδώ πέρα και πάνω στο εφέδρανο εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε το οποίο κρατάει ο γερανός, ο υπεργερανός. Τι ωραία. Λοιπόν, άρα σιγά σιγά οργανωνόμαστε. Έχω κολλήσει εδώ πέρα. Πάω να σας δείξω και από κάποια άλλη οπτική γωνία. Μια χαρά. Και δίπλα όσο μπορεί να φανεί ο διάδρομος. Ωραία. Βασικά τώρα είναι ώρα διαλύματος, οπότε υπάρχει σιγή απόλυτη. Λογικά θα συνεχιστεί το στήσιμό του κι άλλο και μετά θα το αφήσει ο υπεργερανός. Ωραία. Μια χαρά. Προχωράμε. Λοιπόν, παλιά σκεπαστή ανάμεσα από τις κολόνες και από το μπροστινό της μέρος. Εκεί βλέπουμε ένα στοιχείο το οποίο ρετουσάρεται. Μάλλον αυτό το κόλπο εκεί πέρα είναι αυτό που μπαίνει πίσω από το στέγαστρο και ενώνει στέγαστρο με δοκό στεύσης. Λοιπόν, άλλο κόλπο εκεί πέρα, αμφιβόλου προελεύσεως. Λοιπόν, ωραία. Αυτά από εδώ. Σε απόλυτη ησυχία. Θα δείξω και λίγο το πάνω μέρος εκεί πέρα. Μένει να γίνει στο πάνω μέρος η δοκό στέψης. Και κάποια υπόλοιπα εκεί πέρα με κολόνες και παρακολόνες. Και σαν πολύ ησυχία, δεν πλάκωσε. Για πάμε γερά. Η καψούρα μου για το δικεφάλο δεν μ' αφήνει και ακόμα τραγουδό. Σαν ουσία μες στο αίμα μου κυλά και μου έχει αρρωστήσει τα μυαλά. Δεν αντέχω μακριά σου ούτε λεπτό, ούτε λεπτό. Και για πάρτι σου χιλιόμετρα μέτρο, η καρδιά μόνο για σένα ναι χτυπά.
Και φωνάζει αεκάρα δυνατά, πιο δυνατά. Αεκολέ, ολέ, 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 ολέ. Αεκολέ, ολέ, 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 ολέ. Αεκολέ, ολέ, 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 ολέ. Για πάρτι σου τρελαίνω με δικεφαλέ. Άιτε! Λοιπόν, και εδώ πέρα εκείνο που σας έδειχνα από μακριά, καλούπια και παρακαλούπια. Τραγικός, αν δεν είναι δικό μας, σας ακολουθούμε. Λοιπόν, φορτηγό. Και εδώ, σιδέρωμα πάνω και τα λοιπά, και προχωράμε. Τις σκάλες όπως πρέπει. Και μετά από μια πλήρη περιφορά γύρω από το γήπεδο, και ενώ το διάλειμμα τελείωσε και βλέπω εδώ πέρα κίνηση όπως πρέπει, στηροδέτηση εκεί πάνω, κάπου εδώ κλείνω το βίντεο. Ελπίζω να χαρήκατε την περιφορά όσο και εγώ, και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μια ζωή ΑΕΚ.